Της κοινότητας σκο, σας καλωσορίζω στη σημερινή γιορτή και σας ευχαριστούμε που για δεύτερη συνεχή χρονιά τιμάτε το Φεστιβάλ Μελιού. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ανθρώπους του ΔΜΕ για τις υλικές πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουν και θα ήθελα να συνεχίσουν κάθε χρόνο έτσι. Απολαύστε τα γλυκίσματα τα οποία υπάρχουν γύρω από την πλατεία, καθώς επίσης και τους υπέροχους μουσικούς μας και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός είμαι, να είμαστε και πάλι φέτος παρέα. Καλησπέρα σε όλους. Θα μου επιτρέψετε για πολύ λίγα δευτερόλεπτα να απευθυνθώ στη μεγάλη βιομηχανία, στη βαριά βιομηχανία του νησιού μας που είναι ο τουρισμός και να μιλήσω από την αγγλική γλώσσα και να πω Dear citizens, of course, dear friends and visitors, on behalf of the mayor, of course, our local honey producers, and employees of Vimel, I would like to welcome you to the second festival, Vimel Honey. It is with great pride that we present to all of you the best local products of Kos Island. I wish you to have a nice night, sweet night, and you have to go to the small houses to take most sweets. Αγαπητοί συνδημότες μου, αγαπητές συνδημότησες, για ακόμα μία φορά, φέτος είμαστε μαζί παρέα. Για εσάς μπορεί να είναι μία γιορτή απλή, ένας χορός, μία μελωδία, ένα χαμόγελο. Για εμάς είναι μία γιορτή δημιουργίας, ειδικά φέτος. Είναι μία γιορτή αποδοτικότητας, επιμονής και ελπίδας. Φέτος είναι η γιορτή, είναι το φεστιβάλ της εκπαίδευσης των στόχων και των προσδοκιών που είχε θέσει αυτή η Δημοτική Αρχή και αυτή η διοίκηση της ΕΜΕΛ πέρσι από αυτό εδώ το βήμα. Στα γραφεία της τότε κεντρικής διοίκησης πέρσι, θυμάστε, λέγαμε ότι το μόνο που μας έλεγε όταν ανεβαίναμε είναι κλείστε. Δηλαδή τι μας λέγανε, πετάξτε 30 οικογένειες έξω στην ανεργία, στην ανέχεια, στο να μην έχουν χρήματα. Έλα ρε μάστρο. Είναι περίεργο. Στην ανέχεια χωρίς να έχουν εισόδημα. Αντισταθήκαμε στα Δημοτική Αρχή γιατί, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι και το ζούμε όλοι καθημερινά, ξαφνικά σηκωνόμαστε το πρωί, βλέπουμε νόμους και μία νυχτή αψηφώντας τον άνθρωπο και κυρίως την ψυχή τη δική μας και του ανθρώπου. Όλοι αυτοί εκεί στην Αθήνα, στην κεντρική διοίκηση, στα Υπουργεία, δεν αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο, αλλά βλέπουν μόνο τους αριθμούς, δυστυχώς. Θα μου πεις, κι εσείς κάποια στιγμή δεν περάσατε τα Υπουργεία πριν από μια δεκαετία και εμείς περάσαμε. Περάσαμε, προσπαθήσαμε, κάναμε πράγματα, αλλά επιστρέψαμε στον τόπο γιατί τα μεγάλα συμφερόντα δεν μας άφησαν να πάμε εκεί που θέλουμε τον τόπο μας. Άρα λοιπόν γυρίσαμε και με όλη μας τις δυνάμεις αντισταθήκαμε και για την ΕΜΕΛ κερδίσαμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, φίλες και φίλοι, σε ένα ταξίδι τότε που έκανα στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια του Υπουργείου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα και μου έλεγε με μία αγωνιώδη φωνή, «Νίκο, τι έγινε, τα καταφέραμε?» Ήταν η φωνή του Ευγένιου του Μαυροϊδίου, του αγαπητού φίλου που μας κοιτάει σήμερα από ψηλά και πριν από λίγες ώρες τον αποχαιρετήσαμε εκεί απέναντι. Αγαπητέ Ευγένιε, σου εύχομαι εκεί που βρίσκεσαι από όλους εμάς να είσαι πάντα καλά σε αυτή την εξαιρετικότατη προσωπικότητα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει θέσει όπως έχουμε πει ως προτεραιότητα τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, για να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία που εμφανίζεται καθημερινά στη ζωή μας. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι εύκολο. Είναι δεδομένο ότι στους περισσότερους Δήμους δεν υπάρχει όχι οργάνωση, δεν αφήνει η κεντρική διοίκηση να προχωρήσουν.
Εμείς όμως αντιστεκόμαστε καθημερινά και προσπαθούμε για εσάς. Σε πολλούς είναι ορατό, σε άλλους δεν είναι ακόμα. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, οι συμπολίτες μας, οι συγκοινώτες μας. Αυτή η Δημοτική Αρχή πιστεύει στους νέους, παλεύει για τους νέους, είναι δίπλα στους νέους. Αυτή η Δημοτική Αρχή δεν θέλει να αποχαιρετήσει κανένα νέο να φύγει από το νησί για ένα καλύτερο αύριο εκτός Ελλάδος. Δεν είμαστε, φίλες και φίλοι, εξ αρχής με τα μαέστρο και τα παιδιά μας ανταλλακτικά της μηχανής, όπως νομίζουν και πάνω στην Αθήνα και εγώ πάνω στην Ευρώπη. Είμαστε ανθρώπινοι, αξιοπρεπέστατη, κώδικη μηχανή για τα παιδιά μας και το μέλλον και την ελπίδα που μπορούμε να τους δώσουμε. Το μήνυμα είναι ένα και μοναδικό. Ενότητα και συνεργασία. Μόνος ο καθένας δεν μπορεί να κάνει κάτι. Άποψη της ΒΙΜΕΛ, άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι δεν μας χωρίζει τίποτα. Δεν υπάρχουν παραταξιακές. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Δεν υπάρχουν όμως, ειδικά στη ΒΙΜΕΛ, παραταξιακές αντιπαλότητες, διότι μιλάμε για μια εταιρεία που μπορεί να ανοίξει τα φτερά της. Πέρυσι μιλούσαμε να την κρατήσουμε ανοιχτή, το κάναμε. Φέτος μιλάμε ότι έχουμε επεκτείνει στη διεθνή αγορά τα προϊόντα μας. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω για τη σκούρασα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά μας στη ΒΙΜΕΛ που κοπίασαν ιδιαίτερα για να σας προσφέρουν την τέταρτη κατά σειρά γιορτή του Μελιού. Όπως ευχαριστώ τους εργαζόμενους στο ΔΟΠΑΒΣ, τους εργαζόμενους στο Δήμο Μαστικό, στο Δήμο της ΚΟ. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν βοηθήσει, τους χορηγούς που παίζουν πίσω. Ευχαριστώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας ακολουθείτε. Κλείνοντας θέλω να πω περίτρανα ότι οι περισσότεροι Δήμοι, όπως είπα και πριν, στη χώρα κοιτούν πάνω στον ουρανό και χάνονται. Εμείς ως διοίκηση του Δήμου, αγαπητοί συνδημότες, σας κοιτάμε στα μάτια και προσπαθούμε να σας ταξιδέψουμε στην ελπίδα και στην επίτευξη και άλλων στόχων που έχουμε θέσει. Να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα το πετύχουμε. Θα το πετύχουμε όχι σαν Δημοτική Αρχή μόνο. Θα το πετύχουμε όλοι σαν μια κοινωνία, σαν μια οντότητα. Εύχομαι καλή διασκέδαση, καλή δύναμη, να είστε πάντα καλά. Αβάντη μαέστρο, πάμε!